Δεν το κάνω για να, ούτε για αυτοπροβολή, αν θες να στο πω και έτσι, γιατί και αυτό μπορεί να το ακούσω μετά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Τι έχω να κάνει... αυτοπροβληθείς, δηλαδή, τι έχεις να διαφημίσεις, κάτι. Κάποιοι νομίζουν και αυτό. Είμαι δηλαδή... 44, θα σου πω. Ότι κάτι θα πετύχω, τι θα πετύχω. Είμαι 44 χρονών, έχω κάνει δύο παιδιά, έχω κάνει τον κύκλο μου, σαν μαμά, σαν. Να κάνω τι τώρα στα 44 μου, με το να. Δηλαδή, θα κερδίσω κάτι. Όχι. Όχι. Να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς λεφτά δεν δίνουμε. Όχι, για να το καταλάβουν μπαίνουν και οι τηλεθεατές. Δεν σου έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνεις. Θα έρθεις εδώ και θα σου υποσχεθούμε ότι θα σε στείλουμε να κάνεις ένα ρετούς γενικό, ένα ρεκτιφιέ. Γιατί υπάρχουν εκπομπές που το κάνουν αυτό. Αλλά εσύ δεν έχεις κάτι τέτοιο. Όχι, για να το πούμε στους τηλεθεατές, γιατί καμιά φορά θα μας τρελάνουν και εμάς. Όχι, επειδή ακούω, ναι, όπως το λες. Εγώ αυτό που θέλω είναι να δυστοποιηθεί ο κόσμος. Να ευαισθητοποιηθούν οι μανούλες, τα παιδιά, να ακούσουν αυτά που τους λέω. Δεν τα λέω, τα λέω γιατί τα βλέπω όλα όπως βλέπω τα δικά μου τα παιδιά. Και επειδή δεν θέλω καμία μαμά να νιώσει αυτό που νιώθω, εντάξει, δεν μπορώ να στο περιγράψω, δεν θα το καταλάβεις και να στο περιγράψω. Έτσι. Χτίζω όλη μέρα και με το που ανοίγω το βράδυ την πόρτα μου και μπαίνω σπίτι μου, έχει γκρεμιστεί όλη μου η μέρα. Και πρέπει το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί να ξαναξεκινήσω από την αρχή. Κάθε μέρα γκρεμίζω το βράδυ. Το είπες, και... χτίζω όλη μέρα και γκρεμίζει το βράδυ. Ναι. Χτίζω όλη μέρα και γκρεμίζω το βράδυ. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και ξέρω ότι αυτό θα γίνεται τα επόμενα χρόνια. Τα πάντα θα γίνεται. Θες να σου πω ότι με κάνει και νιώθω πολύ ωραία. Μετράω στη Γούναρη τα μηχανάκια που ανεβαίνουν. Το κάνω αυτό από το Σεπτέμβρη που δουλεύω στη Γούναρη. Μετράω, αλήθεια σου λέω, μετράω τα μηχανάκια. Λοιπόν, το Σεπτέμβρη μετρούσα στα 10 μηχανάκια, τα 7 δεν φορούσαν κράνος. Έχουμε φτάσει τον Ιούνιο, μετράω μηχανάκια, στα 10 τα 7 φοράνε κράνος. Και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Στον απολογισμό του χτισήματος το βράδυ, αυτό δεν σε κάνει... Ναι, με κάνει και νιώθω καλύτερα. Ναι. Με κάνει και νιώθω καλύτερα όταν βλέπω κάτι που ξέρω ότι μπορεί να δημιουργήσει άλλο ένα τροχαίο και παίρνω τηλέφωνο και θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό. Ασχολείσαι, μπαίνεις στη διαδικασία, παίρνεις τηλέφωνο στην τροχιά και τους λες, εδώ το φανάρι δεν λειτουργεί, εκεί ο δρόμος είχε είναι κλειστός. Είχε πέσει ένα στόπ στη Γούναρη. Το βλέπω την Τρίτη, παίρνω τηλέφωνο. Με ψιλοαγνοούν στο Δήμο. Έχω μία φίλη στο Δήμο η οποία ασχολείται πάρα πολύ ενεργά. Πάρα πολύ. Πώς τη λένε? Είναι η Τόνια Κοκοβίκα. Να Τόνια, τα λέμε αγαπάω τα καλά. Πάρα πολύ. Ήταν δίπλα μου όλο αυτό το χρόνο. Είναι ένα άτομο το οποίο με έχει βοηθήσει πολύ. Έχει ό,τι θέλει, ό,τι σκεφτεί. Όχι ό,τι θελήσω, ό,τι είναι να συμβεί. Ό,τι βέβαια. Σε βοηθάει. Είναι η πρώτη. Τέλος πάντων, παίρνω στο 100 και λέω, παιδιά, έχει πέσει ένα στόπ Κορίνθου και Γούναρη και Μπουκαούρη. Και μου λένε, ενοχλεί. Λέω, συγγνώμη, το πρόβλημά σας είναι να είναι ενοχλεί, αν είναι στη μέση του δρόμου. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος πάει να στρίψει, απαγορεύεται, ή αν κάποιος πάει να ανέβει, δεν υπάρχει στόπ. Λοιπόν, αυτό το στόπ φτιάχτηκε μετά από μία το σηκώσαν μετά από μία εβδομάδα, αφού τους έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο. Που αν ήσουν στο εξωτερικό, δεν θα χρειαζόταν να πάρω τηλέφωνο κανέναν. Δεν θα χρειαζόταν. Στο σημείο που έγινε το τροχαίο, αφού το στόπ δεν υπήρχε στόπ εκεί, υπήρχε ένα στόπ ξεθοριασμένο, υπήρχε ένα δέντρο του Δήμου μπροστά και υπήρχαν και τα λιγούστρια από ένα γωνιακό σπίτι, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα στο ανέβασμά σου και στο έβγα από εκεί που έβγαινε και ο Γιώργος μου. Δεν ρίχνω την ευθύνη, δεν πάω να μαζέψω να ρίξω την ευθύνη κάποιου. Εγώ έχω πει από την αρχή, ο Γιώργος έπρεπε να φοράει κράνος. Όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι εκείνο το σημείο ήταν πολύ εύκολο να συμβεί ατύχημα και είχαν ξαναγίνει ατυχήματα. Λοιπόν, μετά το τροχαίο αλλάξανε το στόπ. Φαίνεται. Έκοψε ένας φίλος του Γιώργου το δέντρο. Το δέντρο έμεινε κάτω για τουλάχιστον 2 εβδομάδες κομμένο, δεν πήγε κανείς να το μαζέψει. Τα λιγούστρια κυρία στη γωνία έφερνε κάποιον ανά 15 μέρες και τα έκοβε. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, γυαλί. Περνάει ένας χρόνος λοιπόν, στη μέρα κράνους, δεν σκέφτηκε καν, επειδή είχε ακουστεί ότι θα είναι μέρα κράνους, ας στείλει τουλάχιστον εκείνη τη μέρα τον Κυπουρό, που είχε γιατί λείπει, είναι εκτός πατρών, να κόψει τα λιγούστρια. Εκεί. Τα λιγούστρια είχαν περάσει το στόπ πάλι. Σε πληροφορώ, τα άκοψα με τα χέρια της, έχω υποσχεθεί και αν με ακούει τώρα της το λέω, έχω βρει ένα φάρμακο το οποίο απλά θέλει τσέκασμα
Από ένα φίλο όχι, μου. Όχι, μιλέστε, όχι, όχι, το έχω πει, θα το κάνω. Θα το κάνω και θα. Αλήθεια, θα το. Σε καταλαβαίνω. Όχι, δεν με καταλαβαίνει. Θα το ξεράνω αφού δεν το έχει κάνει. Στο λέω ειλικρινά. Δεν θα υπάρχει αυτό. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, να το ξέρεις και εκείνη σε καταλαβαίνει νομίζω. Όχι, δεν με καταλαβαίνει. Πέθανε ένα παιδί στην πόρτα της και αυτά έπρεπε να τα έχει ξεριζώσει, να τα έχει ξεράνει μόνη της. Γιατί δεν υπάρχει ορατότητα, στο λέω και το εννοώ. Ανεβαίνεις και στη διδιομία. Ο Δήμος πρέπει να το ρυθμίσει. Ο Δήμος πρέπει να μονοδρομήσει τη διδιομία. Και όχι μόνο τη διδιομία και άλλους δρόμους που δεν είναι. Πρέπει και αυτό το δωμάτι να το ρυθμίσει ο Δήμος και να πάει δεν να τη ρυθμίσει την πόρτα. Πώς, άμα αυτή, τα φυτά τη. Θα τη κάνει παρατήρηση. Δεν μπορεί να επέμβει παραπάνω. Όχι στην είναι... Πάτρα, σε κανένα Δήμο. Είναι συγκεκριμένα. Αυτά τα έχω ψάξει. Ρούλα μου. Τι θα ήθελα να πεις, θα σου πω δύο πράγματα, Ζήνα. Το ένα είναι ότι το έχει βάλει σκοπό και το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Σταμάταγε τους συναθλητές του μικρού, του Γιώργου, και τους έλεγε «Βάλε τώρα το κράνο σου, δεν φεύγεις με το μηχανάκι, κάν το για το Γιώργο». Το ένα. Αυτό που είπε ότι το πρωί ξεκινάει με αισιοδοξία και το βράδυ όλα γκρεμίζονται, φαίνεται και από τις αναρτήσεις που κάνει στο Facebook. Και δεν θα ξεχάσω την τελευταία που έκανε, όταν πριν από λίγες μέρες πήρε το αγαπημένο παιχνίδι του Γιώργου για να το κρύψει. Μετά από ένα χρόνο. Το βάζει στην ντουλάπα, όπως είπε. Γιατί? Το είχα αφήσει τόσο καιρό, το οποίο αν δεις τη φωτογραφία φαίνονται ακόμα και τα δάχτυλά του. Παίζει στη τηλεόραση, ναι, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και έχει τα αποτυπώματα ένα από τα δάχτυλα του παιδιού. Ναι. Το είχα αφήσει. Ήταν τα πράγματα που είχα αφήσει έξω. Ξέρεις, καμιά φορά λες, το φτιάχνεις και λίγο έτσι να γυρίσει. Όχι. Οπότε το μαζεύεις, γιατί και το φιλάς με αγάπη μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Σε όλη μας την κουβέντα, και μου έκανε φοβερή εντύπωση, έβαλες τη λέξη αγάπη. Πριν το θάνατο του γιου σου, αυτή τη λέξη την είχες στη ζωή σου. Θα σου πω την αλήθεια, γιατί έχω πει ότι μετά τον Γιώργο θα λέω μόνο αλήθεια. Στη ζωή μου τα μόνα πράγματα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ είναι ο Γιώργος και η Μαρία, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και στο λέω πολύ ειλικρινά, εγωιστικό πολύ, δεν έχω αγαπήσει κανέναν άλλον άνθρωπο πιο πολύ από τον Γιώργο και τη Μαρία. Και εννοώ, δεν έχω αγαπήσει κανέναν. Δεν έχω αγαπήσει τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου. Κανέναν δεν έχω αγαπήσει τίποτα πιο πολύ από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Η λέξη αγάπη πήγαινε μόνο για τον Γιώργο και για τη Μαρία. Μετά τον Γιώργο. Ενώ ίσως ένας τέτοιος χαμός μπορεί να σε κάνει να μην αγαπάς πια, να νιώθεις αγανάκτηση, να νιώθεις θυμό, να νιώθεις... Νιώθω ότι άνοιξε όλο το μέσα μου. Θα σου πω κάτι. Πριν κάνα δύο εβδομάδες, τρεις, ήταν κάτι που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είχε έρθει ο πατέρας Ανδρέας Κονάνος, ο αρχιμανδρίτης της Αρχιεπισκοπής, και μας είπε αυτήν ακριβώς τη λέξη. Αρχίζουμε και παίρνουμε μαθήματα στη ζωή μας και πράγματα που πιστεύαμε, όπως ήταν τα μοναδικά, έρχεται ο Θεός και μας τα παίρνει για να μας δείξει πως υπάρχει η αγάπη και χωρίς αυτά, πως υπάρχει η ελπίδα και χωρίς αυτά. Και είχε έρθει, λέει, μια γυναίκα σε μένα, όπως ακριβώς το είπε, και έλεγε «Αν πεθάνει ο άντρας μου, δεν υπάρχει ζωή για μένα». Και όμως, λέει, πέθανε ο άντρας της και της έδειξε πως υπάρχει ζωή χωρίς εκείνη. Βλέπεις τι μου είπε σήμερα εσύ? Η αγάπη ήταν μόνο για την κόρη μου και το γιο μου. Ναι. Και σου έδειξε ο γιος σου πως υπάρχει αγάπη μέσα από τα μάτια εκείνου και για τα άλλα παιδιά που θα πρέπει να τους μάθεις να φοράνε κράνος. Είναι εκπληκτικό, γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές, να ξέρεις, μας μαθαίνουν πράγματα. Ξέρω. Και επειδή είναι μικρά, θεωρούμε ότι έχουμε πάντα δίκιο και προσπαθούμε, το έχω ξαναπεί και νομίζω το έχουμε κουβεντιάσει, πάμε σαν γονείς πάντα να τα καπελώσουμε. Και δεν το λέω άσχημα να καπελώσουμε, θέλουμε το καλύτερο για αυτά. Οπότε προσπαθούμε να τα προστατέψουμε, να είμαστε από πάνω τους. Και το έχω πει πολλές φορές, δεν πρέπει ποτέ, πρέπει να είμαστε δίπλα τους απλά. Έτσι. Ούτε πίσω τους, ούτε μπροστά τους, ούτε πάνω τους, δίπλα τους. Μαθαίνουμε από τα παιδιά μας. Και για να κατανοήσουμε τα παιδιά μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία των παιδιών μας. Από την εφηβεία που είναι τρελή. Έχουμε περάσει από όλο αυτό. Δεν μπορώ να θελήσω από αυτά τα παιδιά να καταλάβουν εμένα, γιατί εγώ πρέπει να καταλάβω αυτά. Άρα πρέπει να καταλάβω την τρέλα της εφηβείας των 17-18 που δεν φοράνε κράνος, που δεν φοράνε ζώνη, που
δεν μπορούν να σκεφτούν ότι θα τους συμβεί κάτι κακό. Πάντως για μένα, ξέρεις κάτι, Γλυκερία, από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε, κρατάω αυτή την αγάπη που εσύ έμαθες να δίνεις πια απλόχερα και να διαχειρίζεσαι με άλλο τρόπο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εγώ μέχρι σήμερα εδώ. Θέλω κάτι. Θέλω, αν με ακούει κάποιος από το κρατικό φορέας, κάποιος, θα το κάνω βέβαια στην πορεία, αλλά ας φροντίσουν να μπει μάθημα οδικής ασφάλειας στα σχολεία. Το λέμε όλη τη χρονιά. Εγώ θα το κάνω. Θα το προσπαθήσω, θα φτάσω μέχρι εκεί που μπορώ και θα το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε συνάντησα. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν όλο αυτόν τον καιρό μαζί μου. Εσύ ήσουν μαζί μας και νομίζω πως η αγάπη ήταν το ζητούμενο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με Λόλα Νταϊπά. Μαζί μας η Λόλα Νταϊφά, η στενή συνεργάτηδα του Μινώα Κυριακού και πρώην στέλεχος του Αντένα, μιλάει για άγνωστες πλευρές του. Σηκώστε τα κουτιά σας τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Όχι. Δεν είναι από τα πιο εύκολα υλικά. Ω, τούμπα. Τέλεια. Τρεις MasterChef σε ρόλο εμψυχωτή. Τα μόσμουλα. Μες στον